Παιδιά και τέρατα. Μία σειρά επεισοδίων για την παιδική κακοποίηση. Μαθαίνουμε να ακούμε τα παιδιά όταν μιλούν για τέρατα, γιατί υπάρχουν και αληθινά που κρύβονται ακόμα και στο ίδιο μα το σπίτι. Καλησπέρα, σας καλωσορίζω σε ένα podcast πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Θα προσεγγίσουμε το θέμα με θετικό πρόσημο. Θα προσπαθήσουμε από αυτό όλο να βγει κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω, είμαστε όλοι προβληματισμένοι, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Εμείς θα παρακολουθούμε μηντιακά. Γι' αυτό και έχω απέναντί μου τον Στέφανο Λεβής, ο οποίος είναι ψυχολόγος, συντονιστής γραμμής όσα από το χαμόγελο του παιδιού. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τον τρόπο να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλου και όλε. Είσαι μέσα στην πηγή του. Θα πω του κακού. Δεν μπορώ να λέω. Προσπαθώ να το δω θετικά και να πούμε κάποια θετικά πράγματα, αλλά ξέρει, οι υπόλοιποι όσοι είμαστε απ' έξω. Και τολμώ να πω οι γονείς, χωρίς να θέλω να δώσω παραπάνω έτσι, βαρύτητα, αλλά οι γονείς είμαστε ακόμα πιο πολύ ταραγμένοι. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Είναι βράδυ που δεν κοιμάμαι. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αναμενόμενο δεν είναι. Καθόλου καμία κριτική ούτε για τον τίτλο, ούτε για την ε, διάσταση, τη συναισθηματική που δίνεται. Το θετικό, εγώ αντιλαμβάνομαι, επειδή είδα ότι κάπω δυσκολευτήκατε να το πείτε, εγώ αντιλαμβάνομαι το θετικό, σε αυτό που θέλετε να σταθείτε ω θετικό μήνυμα, είναι ότι για αυτά τα παιδιά υπάρχει επόμενη μέρα και είμαστε εδώ και το χαμόγελο του παιδιού για να φροντίσουμε. Όντω να υπάρχει η επόμενη μέρα. Γιατί αυτό το παραμύθι, το κακό παραμύθι, αυτό ο εφιάλτη, στόχο μα είναι να γίνει η ανάμνηση. Δεν θέλουμε ούτε να τα ξεχάσει κανένα, ούτε να συμπεριφέρεται σαν να μην έχει συμβεί. Ούτε αυτό θα ήταν φυσιολογικό. Είναι κομμάτι τη ταυτότητά του. Mm -hmm. Δυστυχώ υπήρξε μία ατυχία. Είναι όμω κομμάτι τη ταυτότητά του. Εμεί θέλουμε να συμφιλειωθούν με αυτό το κομμάτι, να αποδεχθούν αυτό που του έχει συμβεί, να σταθούν στα πόδια του και έτσι μερικές φορές το λέμε έτσι και μέσα στο χαμόγελο και να μπορέσουμε κι εμείς μέσα από το χαμόγελο να βοηθήσουμε την κοινωνία να έχει καλές μαμάδες, καλούς μπαμπάδες, ό,τι σημαίνει αυτό. Ανθρώπους απαλλαγμένους από τα βαρύδια του παρελθόντος που μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους αγάπη και φροντίδα, να σπάσει αυτός ο κύκλος. Μπορεί να είναι και η μόνη λύση σε αυτό το πρόβλημα που είναι αιώνων πρόβλημα. Δεν είναι, είναι. κάτι σημερινό. Ή, ξέστη, είναι κάτι που συζητιέται πολύ αυτές τις μέρες. Υπήρχε πάντα τόσο έντονο αυτό το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Ή τώρα έχει φουντώσει με την πανδημία, με το άγχος, με το ξέρω, Η γενιά μα είναι τόσο παρανοϊκά τρελή. Φυσικά, τρεις παρατηρήσεις μόνο. Πάντα υπήρχε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Μπορείτε να το δείτε στα κείμενα, τα λογοτεχνικά προηγούμενων αιώνων, στην ιδιοσιογραφία προηγούμενων αιώνων, μπορούμε να το δούμε στην τέχνη, στη μυθολογία. Ήταν γνωστό το φαινόμενο. Το αντιλαμβανόντουσαν διαφορετικά, αλλά ήταν γνωστό. Σε αυτό το μέγεθο. Αυτή τη στιγμή το μέγεθο που έχουμε να διαχειριστούμε είναι όντω μεγάλο. Πρώτον, γιατί. Έχουμε μεγάλη αύξηση στι αναφορέ. Mm. Να ναι, ένα θετικό κομμάτι. Είναι πολύ θετικό, Ότι είναι. τα θύματα ζητούν πλέον βοήθεια άνδρες γυναίκες αλλά και παιδιά. Θα το λέω σε όλη τη διάρκεια του podcast ξανά και ξανά. Η γραμμή 1056 είναι εδώ για ό,τι σκεφτείτε, ό,τι σας συμβαίνει, ό,τι μπορεί να σας προβληματίζει. Ας το λέμε συνέχεια αν να βγει κάτι. Μπορούμε πώς... να κάνουμε και το Γενάρη ένα podcast ακόμη που θα έχουμε τους αριθμούς γιατί το τελευταίο χρόνο έχουμε μεγάλη αύξηση από τα ίδια τα παιδιά <συσκά> που κακοποιούνται σεξουαλικά τα οποία μας ζητούν βοήθεια, καλούν στη γραμμή στο chat 1056 είτε στη γραμμή 156 και από μόνα του ζητούν να ξεφύγουν να, από όλα αυτά. Διαβάζω αυτό. εδώ ένα ποσοστό 39,09%. Δηλαδή 1060 παιδιά φέτο, ήδη μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, κάλεσαν στο 1161-11 την άλλη σα γραμμή. Είναι παιδιά που κάλεσαν για δικό του πρόβλημα. Ακριβώ. Αυτό είναι πραγματικά να. Έχει δίκιο, α πούμε και τα θετικά. Ακριβώ. Υπάρχει οπότε ένα κομμάτι αυτού που ακούει πολύ ο κόσμο έχει σίγουρα να κάνει με το ότι μιλάνε πιο εύκολα πλέον, έχουν βήμα οι άνθρωποι και ξέρουν πού να απευθυνθούν. Και ξέρουν πού να ζητήσουν βοήθεια. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει σίγουρα με το ότι η πανδημία που ανέφερε, σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει και σαν μεγεθυντικό φακός σε ήδη δυσλειτουργικέ οικογένειε και ήταν το σπίτι που mm. άναψε την πυρκαγιά αυτή, την θανατηφόρα πυρκαγιά. Και ένα τρίτο παράγοντα έχει να κάνει σίγουρα και με το διαδίκτυο. Νέοι τρόποι επικοινωνία, νέο τρόπο προσέγγιση παιδιών νέοι τρόποι κακοποίησης παιδιών που αυτό αυξάνει σίγουρα τα περιστατικά που καλούμαστε να χειριστούμε. Το πρόβλημα όμως είναι μεγάλο, μας ξεπερνάει όλους και πρέπει να το χειριζόμαστε με ψυχραιμία και σεβασμό απέναντι σε παιδιά που απλά ήταν άτυχα στη ζωή τους γιατί δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που τράβηξε την κακοποίηση πάνω τους. Έχει αναφέρει τη λέξη άτυχα τρει φορέ. Πώ ο, ο βιαστή ή ο κακοποιητή επιλέγει ένα παιδί. Να πούμε πώ δεν το επιλέγει. Για να, να το για, πούμε, ίσως, ναι. ίσως, να γίνει κατανοητό στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Να ξέρουν οι άνθρωποι που μα ακούν αυτή τη στιγμή, οι γονεί, ότι η κακοποίηση δεν έχει ούτε φίλο. Τα αγόρια κινδυνεύουν περισσότερο από τα κορίτσια, τα κορίτσια λιγότερο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει ούτε ηλικία. Μπορεί να συμβείτε σε παιδί παιδική, νηπιακή, η φοιβικής ηλικία, δεν έχει κοινωνική τάξη, μπορεί να συμβεί στα βόρεια προάστια, στα ανατολικά, στα δυτικά, σε ανθρώπους χαμηλού μορφωτικού οικονομικού κοινωνικού επίπεδου, σε ανθρώπους υψηλού μορφωτικού κοινωνικού επίπεδου, μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Κανένας δεν κυκλοφορεί με μία ταμπέλα που λέει «κακοποιώ σεξουαλικά παιδιά». Αν όμω προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε λίγο την εικόνα του παιδιού, θα λέγαμε με βάση τα έτσι, συναισθηματικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά του, ότι σίγουρα είναι παιδιά τα οποία έχουν ένα έλλειμμα επικοινωνιακό στην οικογένεια. Mm -hmm. Δηλαδή, μπήκε κάποιο ο οποίο κέρδισε την εμπιστοσύνη των παιδιών. Υπήρχε χώρο να μπει. Ακριβώ. Οι γονεί δεν αντιλαμβανόντουσαν... τη σταδιακή αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού του, άρα και εκεί έχουμε μία Θέλω απόσταση. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό πάρα πολύ. Με μεγάλη μου χαρά. Άρα και εκεί έχουμε μία μεγάλη απόσταση. Και ειδικά για τα μικρότερα παιδιά. Να ξέρετε ότι το βλέμμα του σεξουαλικού αρπακτικού πέφτει πάντα στο παιδί που είναι μόνο του, που mm. δεν υπάρχει το γονεϊκό βλέμμα πάνω του. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο άνθρωπος να το προστατέψει, δεν υπάρχει κάποιο άνθρωπος να το φροντίσει, να το, να, να να το προφυλάξει. Ξαναπάρει κοντά του, α πούμε. Γι' αυτό και πολλέ φορές και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό ο κίνδυνο, αλλά το παρατηρούμε και σε άλλε χώρε όπω τι ΗΠΑ, τη Αμερική, ότι έχουμε απαγωγέ παιδιών οι οποίε είναι ω εξή. Αρπάζουν το παιδί, ένα παιδί που είναι μόνο του, που δεν. Το προστατεύει κανεί, παίζει μόνο του σε κάποια πλατεία, σε κάποια λάνα, το αρπάζει, το κακοποιεί σεξουαλικά και το επιστρέφει κοντά στο σημείο από το οποίο το άρπαξε. Άρα και το γονεϊκό βλέμμα και η προσοχή, ειδικά στι μικρέ ηλικίε, πρέπει να είναι αυξημένο. Οι άνθρωποι στους οποίου εμπιστευόμαστε τα παιδιά μα, πρέπει να παρατηρούμε την αλλαγή στην ξαφνική και χωρίς εμφανή αιτία αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού μας. Ίσως είναι ο μοναδικός δείκτης που μπορούμε να έχουμε. Εκτός αν ο άνθρωπος αυτός είναι εντό οικογένεια. Ακόμη και αυτό το παιδί μπορεί να δώσει σημάδια. Αν μπορεί ο πατέρα να... του. Μπορεί να δώσει σημάδια βέβαια στους εκπαιδευτικού, mm. Γι' αυτό και... Ο, ο Έλληνα νομοθέτη, η Ελληνίδα νομοθέτρια, έχει προβλέψει να δώσει αυξημένο ρόλο στην αναγνώριση τη κακοποίηση στου εκπαιδευτικού. Μια ξαφνική και απότομη αλλαγή. Στη συμπεριφορά του παιδιού, στη διάθεσή του, στην ε, όρεξή του, στον ύπνο του, στη σχολική του επίδοση, στη σχολική του παρουσία, οφείλει να προβληματίσει Πολλέ φορέ τα ίδια τα παιδιά βγαίνουν και ζητούν βοήθεια. Και λένε, Ο μπαμπά μου, με πείραξε, ο παππούς, ο θείο ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί υπάρχει ένα μάζεμα αρχικό. Ότι μην κατηγορήσω κάποιον άνθρωπο αδίκω. Mm. Και το αντιλαμβάνομαι. Εμεί όμω έχουμε ένα αξίωμα όταν ένα παιδί μας λέει ότι κακοποιείται, πάντα θεωρούμε ότι λέει αλήθεια. Mm. Μετά θα εντοπίσουμε αν λέει ψέματα. Το πλαισιώνουμε σαν να λέει αλήθεια. Η συνεχή αμφισβήτηση του παιδιού με στόχο να εξασφαλίσουμε αν λέει αλήθεια ή όχι. Μπορεί θα να μαζέψει μας... το παιδί πίσω. Ακριβώς. Μα το παιδί για να φτάσει σε εσά έχει κάνει τεράστιο αγώνα. Σε εμά του εκπαιδευτικού. Σε οποιονδήποτε. Αλλά... Για να μιλήσει ένα παιδί, Ακριβώς. φανταστείτε τι εσωτερικό αγώνα έχει κάνει. Ένα παιδί που είναι από φόβο. Ε, βέβαια. Γι' αυτό και θα ζητήσει βοήθεια. Είναι τα παιδιά, τώρα μιλάμε για τα παιδιά που αντιλαμβάνονται ότι από φόβο, ντροπή, θυμό και αυτό που είπατε που είναι μια για μένα μαγική εντό αγωγικών λέξη που πρέπει να την έχουμε υπόψη όταν μιλάμε για κακοποιημένα παιδιά, ενοχές. Ψυχού Ακούμε συνεχώς φράσεις από τα παιδιά θύματα, τα παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί, φράσεις που τους έλεγαν οι κακοποιητές τους, όπως είναι οι φράσεις «σου άρεσε», mm -hmm. «το προκάλεσες». Μόνο σου ήρθε, μόνοι σου ήρθε, κανένα δεν σε ανάγκασε, ξανά ήρθε, δεν ζήτησε βοήθεια, δεν μου είπε ότι σε ενοχλεί. Και με αυτόν τον τρόπο μετακινούν την ευθύνη στο παιδί. Στο παιδί. Πολλέ φορέ και οι άνθρωποι που θέλουν να φροντίσουν το παιδί μπορεί αυθόρμητα. Αλλά δείτε πώ λειτουργεί αυτή η μαγική λέξη και μπλοκάρει το παιδί, να ρωτήσουν Εσύ γιατί πήγε. Δηλαδή, μου συνέβη αυτό. Η πρώτη ερώτηση, εσύ γιατί πήγε, Βλέπετε πώ υποσυνείδητα μετακινείται η ευθύνη από τον δράστη στο, στο παιδί. Mm -hmm. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι άντρε, γυναίκε, παιδιά, το θύμα είναι πάντα αθώο. Μάλλον να μιλήσουμε για τα παιδιά. Ό,τι και αν έχει κανένα παιδί, όπω και αν είναι εξωτερικά, όπω και αν έχει συμπεριφερθεί, κανένα δεν έχει δικαίωμα να το χτυπήσει, να το βρήσει ή να το αγγίξει με τρόπο μυστικό, που λέμε εμεί να δώσουμε μια συμβουλή στους γονείς. Φυσικά. Το ακούω και από επαγγελματίε μερικές φορές που μιλάνε για ένα, μια έτσι βαριά λέξη, ένα κακό άγγιγμα. Είπατε πριν ότι ένας ύποπτο μπορεί να είναι ο πατέρας ή η μητέρα. Σωστά. Σωστά. Το άγγιγμα του μπαμπά ή της μαμάς μπορεί ένα παιδί αυτομάτως να το αντιληφθεί ως κακό. Σε καμία περίπτωση. Άρα έχουμε χάσει. Όταν μιλάμε για κακά αγγίγματα, ήδη έχουμε χάσει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που κακοποιείται από την οικογένειά του. Γιατί το θεωρεί δεδομένο η μαμά μου, ο μπαμπά Είναι μου Είναι ένα που μ γονεϊκό άγγιγμα. Mm. Έτσι το αντιλαμβάνουν τα παιδιά, ανεξαρτήτως τι καταλαβαίνουμε εμείς. Άρα, αντί για κακό άγγιγμα, πρέπει να λέμε μυστικό άγγιγμα. Mm. Να μαγείξει αγγίξει κάποιο στις περιοχές που κρύβει το εσώρουχό μου, το στήθος μου ή το στόμα μου και να μου ζητήσει να το κρατήσω μυστικό από τη μαμά, από τον μπαμπά ή από τη δασκάλα ότι αυτό είναι το μυστικό μας. Σε αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά. Στην έννοια του μυστικού. Γιατί οποιαδήποτε άλλη έννοια μπορεί να μην είναι σε θέση να την μεταβολήσουν και να την αντιληφθούν. Έχετε και ένα φοβερό micro site. Ναι. Έτσι, το μεν μυστικό που αξίζει να μπείτε να το δείτε Πραγματικά είναι ένας καινούριο κόσμος για όλους εμάς που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα Εγώ απορώ σαν μαμά ναι. Εγώ τα παιδιά μου τα αγκαλιάζω πάρα πολύ Πολύ καλά κάνετε Μήπως όμως τους μαθαίνω ότι αυτή η αγκαλιά και τα χάδια είναι ok να συμβαίνουν και από άλλους Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι Τα χάδια, αυτή η αγκαλιά συμβαίνει σε ένα πλαίσιο γονεϊκότητας, φροντίδας και ασφάλειας. Δεν ζητήσατε από τα παιδιά σας να το κρατήσουν μυστικό από τον μπαμπά τους. Έτσι Όχι, δεν είναι. <laughs> δεν ζητήσατε σωστά. να μην πείτε στη δασκάλα ότι συμβαίνει. Πολλές φορές όταν δίνουμε αυτή την συμβουλή μου λένε οι γονείς και ο γιατρός όμως το αγγίζει σε αυτές τις περιοχές. Και εγώ αναρωτιέμαι και έχει πει ο γιατρός το παιδί σας ότι τώρα που σε άγγιξα μην το πει στη μαμά γιατί αν το πει Άρα ο παρονομαστή μυστικό είναι που κάνει τα πράγματα. Ακριβώ. Πρέπει να έχουμε έναν παρανομαστή, όπω θα το κλέψω κι εγώ από και πέρα. Ο παρανομαστή είναι το μυστικό. Ο ναι. αριθμητή μπορεί να αλλάζει. Από το μυστικό θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ποιε είναι οι ανησυχητικέ συμπεριφορέ. Δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να είναι κακοποίηση. Ξέρετε, ζούμε σε μια κοινωνία αυτή τη στιγμή που μοβαρδιζόμαστε. Η δισογραφία βρήθη περιπτώσεων κακοποίηση παιδιών. Οπότε και τα αντανακλαστικά μα είναι αυξημένα και παρατηρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι ιδιαίτερα φιλικό με τα παιδιά. Και λέμε, Ό, τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι ό,τι γινεται εδω περα κατι δεν παει πρέπει να είναι το μυστικό. Πρέπει να περιέχει την άποψη του παιδιού για αυτό το άτομο. Πρέπει να περιέχει το ότι αν το παιδί έχει χρήματα ή δώρα που δεν μπορεί να εξηγήσει πώ τα βρήκε, όλα αυτά οφείλουν να μας οδηγήσουν σε ένα συμπέρασμα. Μιλάει το παιδί για σεξουαλικές πράξεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να τις γνωρίζει, ζωγραφίζει, μιλάει με μία διάλεκτο που πιθανά δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι οπότε κάτι φαίνεται να αλλάζει, αυτά οφείλουν να προβληματίσουν. Και επειδή είπατε ότι θα αναφέρουμε συχνά τη 1056, Μπράβο. να πω το εξή. Να πούμε για τη 1056, βέβαια. Να πω το εξή. Πολλέ φορέ ο κόσμο, η γειτονιά, το στενό ή το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, κάτι τους προβληματίζει. Και λένε, τώρα όμως εγώ δεν έχω αποδείξεις. Πώς μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα. Αυτοί που με ακούνε τώρα, αυτές που με ακούνε τώρα, που όντως κάτι τους προβληματίζει, μπορούν να καλέσουν στη γραμμή. Η γραμμή δεν είναι μια γραμμή αποκλειστικά και μόνο γραμμή αναφορών. Είναι μια γραμμή συμβουλευτική, υποστηρικτική. Πείτε μας τι σας προβληματίζει. Πείτε μα γιατί σα προβληματίζει. Εμπιστευτείτε το ανιστεκτό σα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εσεί θα... καθοδηγείτε ανάλογα. Και εμεί θα τα αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα μηνύματα και σε συνεργασία με τι αρμόδιε αρχέ, διακριτικά, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτό το παιδάκι εφόσον κρίνουμε μαζί ότι υπάρχει ο κίνδυνο. Η 1056 είναι δωρεάν. λειτουργεί 24 ώρε το 24ωρο. Είναι ανώνυμη. Και οι άνθρωποι που τη στελεχώνουν είναι εξειδικευμένοι σε θέματα προστασία του παιδιού, κοινωνική. Λειτουργεί και ψυχολόγια. Και έχει χρόνο απάντηση σε κάτι τρελό, πόσα δευτερόλεπτα. Χτυπά και το σηκώνετε αμέσω. Κινούμαστε μεταξύ 9 και 12 δευτερολέπτων. Είναι γιατί όμω, Γιατί δεν θέλουμε να ματαιώνονται και τα παιδιά. Δηλαδή, φανταστείτε ένα παιδί που μπορεί να περιμένει σε μια άλλη γραμμή 10 λεπτά ναι, για να περιμένει. Παιδιά... το κλείσει. Το έχει κλείσει. Mm. Το χάσαμε αυτό το παιδάκι. Δίκιο. Μου κάνει όμω εντύπωση, κρίνοντα καθαρά δημοσιογραφικά και χωρί να γνωρίζω όλα τα περιστατικά που έχουν έρθει στη δημοσιότητα φέτο mm. ήτανε πραγματικά περιστατικά στα οποία κανεί από του γύρω, δεν αντέδρασε. Δηλαδή η μάνα, δεν θέλω να λέω το όνομά της με τα τρία κορίτσια, μου φαίνεται πέρα από κάθε λογική ότι δεν υπήρχε ένας άνθρωπος γύρω της, να καταλάβει ότι κάτι πάει στραβά. Συγγενεί, φίλοι, γιατροί, δάσκαλοι, δεν ξέρω, μου φαίνεται μια λίστα τερατώδη για το δικαστέ των δύο πρώτων παιδιών. Γιατί οι μεγάλοι, οι υπόλοιποι ενήλικε δεν αντιδρούμε, τι μα συμβαίνει. Χωρί να στέκομαι σε συγκεκριμένα περιστατικά, παρόλο που ήδη αναφέρατε ένα, οπότε αυτομάτω η απάντησή μου θα συνδεθεί με αυτό, αλλά θέλω να το πω γενικά. Υπάρχουν και εδώ πολλέ απαντήσει. Υπάρχει ένα κομμάτι ότι δεν με αφορά, δεν ανακατεύομαι, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Νομίζω ότι είναι ένα μικρό κομμάτι. Θέλω να ελπίζω, αισιόδοξη είπαμε ότι θα είμαστε σήμερα. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που φοβάται να ανακατευτεί. Γιατί αυτέ οι διαδικασίε θεωρούν ότι είναι χρονοβόρε, φοβούνται τα αντίπεινα, φοβούνται για τα δικά του παιδιά, ειδικότερα. μη σκεφτόμαστε μόνο αυθηναϊκά, mm -hmm. Έτσι. Υπάρχουν μικρέ κοινωνίε, μικρά μέρη, που να φοβούνται κοινή αντεκδίκηση ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ, για να δίνουμε και τη λύση, εδώ έχουμε τη γραμμή 156, mm. όπου ήδη σημειώσατε ότι είναι ανώνυμη. Μπορεί να μας πάρει κάποιο να κινηθεί διαδικασία. Δεν σα πήρε όμως. Σε κάποιε περιπτώσει, ναι, δεν μα έχουν πάρει. Και υπάρχει και μια τρίτη διάσταση, η οποία είναι και η γνώση των επαγγελματιών. Δεν ξέρουν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα. Αυτά πρέπει να είναι μαθήματα για την κοινωνία μα, για όλου μα, ξεκινώντα από ψηλά μέχρι έτσι την βάση τη κοινωνία, για να αλλάξει κάτι. Υπάρχουν οι επαγγελματίε, οι επιστήμονε που ασχολούμαστε. Με θέματα κακοποίηση, βίας κατά των παιδιών, που είναι ένα μεγάλο θέμα, το ξέρετε ότι στι βασικέ μα σπουδέ μπορεί να μην έχουμε και κανένα μάθημα γι' αυτά. Είναι απίστευτο. Εγώ, βέβαια, παλιότερη γενιά, εγώ στο πανεπιστήμιο δεν είχα ούτε ένα μάθημα που να μου πει κάποιο τι είναι η κακοποίηση. Μα... Δηλαδή. Πρέπει... Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Οι αστυνομικοί μα δεν είχαν. Έχουν κάποια σεμινάρια. Δεν είχαν όμω. ακόμα και οι εισαγγελεί. εγώ θα κρατήσω κάτι πολύ θετικό που είπε στον πρώτο ξεκινήσαμε, που είπε ότι υπάρχει επόμενη μέρα. Φυσικά. Γιατί στα κανάλια, στα site, στι κουβέντε που κάνουμε, νομίζω ότι έχει γίνει, πώ να το πω, έχει εγκατασταθεί στο μυαλό των ανθρώπων ότι α, αυτά τα παιδιά καταστράφηκαν. Τέλο. Έχει μπει και η ταφόπλακα από πάνω, ότι είναι παιδιά τα οποία τώρα ποιο ξέρει τι θα κάνουν. Ή αν μπορούν τα ίδια να δημιουργήσουν στο μέλλον οικογένειε. Είναι στο μυαλό μα παιδάκια τα οποία δυστυχώ έτσι συζητιέται, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι είναι διαλυμένα. Το ακούω τόσο συχνά και τόσο στεναχωριέμαι, και θυμώνω που το ακούω. Στον γενικό πληθυσμό, σε όλο τον πλανήτη δηλαδή ένα στα 7 κορίτσια και ένα στα 25 αγόρια αναμένεται να πέσουν θύματα σεξουαλική κακοποίηση. Ένα στα 7 Πριν κορίτσια. Στην 18. Δεν το πιστεύω. Αυτό το ένα στα 7 κορίτσια σημαίνει 4 κορίτσια σε κάθε τάξη. Και σε ευρωπαϊκό έδαφο υπήρξε εκστρατεία ένα στα 5 παιδιά. Ένα στα 5. Α σκεφτούν τώρα οι ακροατέ, οι ακροάτριέ μα, α σκεφτούν πόσα παιδιά ξέρουν στον περίγυρό του για να καταλάβουν την αναλογία. στα 5. Είναι φοβερό. Για όλα λοιπόν αυτά τα παιδιά. Δεν είναι φοβερό να, πεις. να πει κάποιο ότι τελείωσε η ζωή του. Όχι, δεν τελείωσε. Συνέβη κάτι, εδώ είμαστε για να τα διευκολύνουμε να επεξεργαστούν την εμπειρία του. Σε καμία περίπτωση δεν πετάω στα σύννεφα και λέω ότι είναι κάτι εύκολο. Σε καμία όμω περίπτωση δεν θα πω ότι είναι και κάτι ακατόρθωτο. Για όλου του ανθρώπου που μα ακούν και αυτή τη στιγμή και μπορεί να είχαν μία εμπειρία στην παιδική του, εφηβική του ηλικία υπάρχει επόμενη μέρα εφόσον ζητήσουν βοήθεια. Mm. Η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ που είμαστε σε θέση πια να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να επεξεργαστούν το τραύμα τους. Και πρόσεξε, είπα κάτι πολύ συνειδητά, να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να επεξεργαστούν το τραύμα τους. Το τραύμα δεν θα το επεξεργαστώ εγώ. Mm. Οι ίδιοι οι άνθρωποι θα το επεξεργαστούν, είναι πάρα πολύ δυνατοί οι άνθρωποι, μπορεί απλά αυτή τη στιγμή να μην το ξέρουν να φοβούνται. Αλλά ήδη θα το επεξεργαστούν. Και κοινό να πω κάτι μη δόκιμο, έτσι ονέα, με πολλά εισαγωγικά, καμένα χαρτιά στη ζήση ότι δεν υπάρχουν. Mm. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στη φυλακή της συνείδησης ή της ψυχολογίας τους ανήμποροι να βγουν από αυτή. Για όνομα του Θεού, το χαμόγελο του παιδιού, 27 χρόνια τώρα μεγαλώνει παιδιά. Και αυτό μερικέ φορέ μα ρωτάνε στο χαμόγελο: τι θέλετε για αυτά τα παιδιά, σπουδέ, οτιδήποτε. Καλή μαμάδες καλέ μπαμπάδε ή καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Mm. Το καλή έτσι, ναι, κατά ναι, την είναι ναι, ναι, ναι. λέξη, Να στέκονται στα πόδια του. Και αν γίνουν μαμάδε και μπαμπάδε, τους, να μην επαναλάβουν αυτά που ζήσανε. Αλίμοναν θεωρούσαμε. Τότε θα ξέραμε όλου του επόμενου κακοποιητέ. Σωστά. Δίκιο. Κάποια στιγμή θα σταματούσε, γιατί θα του ξέραμε όλου. Αλλά ήμουν αντσυχή. Ξέρετε, γιατί λέγεται ότι όλοι μα αναπαράγουμε στη δική του κλίμακα ο καθένα τι συμπεριφορέ των γονέων του. Γι αυτό ίσω. Ναι, και πολλέ φορέ και εγώ μεγαλώντα λέω, Α, Αυτό το κάνει η μαμά μου. Ξείς, πολύ ωραία. εμεί σε πολύ φαν διάθεση και σε άλλο κόντεξτ, αλλά αναρωτιέμαι αν αυτό. Μου έχει ήδη απαντήσει. Δεν ισχύει για αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν και κάτι που λέγεται διορθωτικέ εμπειρίε. Mm. Ένα παιδί το οποίο έζησε και μια άλλη πραγματικότητα, μια πραγματικότητα φροντίδας. Δεν είναι, όχι, σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η γραμμή, θα το ξαναπώ κι εγώ, το 1056, για όλους αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν την ευκαιρία που χρειάζονται. Δεν θέλω όμως να ακούγομαι ότι ωραίοποιώ τις καταστάσεις. Φυσικά, τα παιδιά αυτά έχουν χάσει ένα μεγάλο κομμάτι ή και όλο της παιδικότητάς τους. Τη ανέμελη ζωή του. Τη στιγμή που θα έπρεπε να του απασχολούν άλλα πράγματα. Το έχουν χάσει. Δεν διαφωνώ. Είναι πάρα πολύ στενόχωρο. Αλλά μπορούμε να καθίσουμε αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα και να πούμε ότι ναι, είναι πάρα πολύ στενόχωρο και να σταυρώσουμε τα χέρια. Ή μπορούμε να πούμε Να σηκώσουμε ότι okay, τα μανίκια. Να σηκώσουμε τα μανίκια και να πούμε: να OK, πάμε λίγο. να του δώσουμε μια διορθωτική εμπειρία. Μια άλλη ζωή που του αξίζει. Μια ζωή που θα αντιλαμβάνονται ότι η κακοποίησή του ήταν κομμάτι είναι κομμάτι της ιστορίας τους, είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους, αλλά δεν είναι αυτό που τα στοιχιώνει και τα κάνει να πετάχονται το βράδυ με φιάλτες από τον ύπνο τους. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει επόμενη μέρα. Και εξή σκέφτομαι εσύ που είσαι όλη μέρα έτσι με τέτοια παιδιά, πόσο τυχερός είσαι, γιατί αυτά τα παιδιά είναι πραγματικά σπουδαία. Στα μάτια μου είναι απίστευτα παιδιά. Κάποια στιγμή έλεγε μια σπουδαία ψυχολόγος ότι αυτά τα παιδιά είναι οι ήρωες της ζωής. Γιατί περάσανε από μια συνθήκη yeah. και στέκονται στα πόδια του που μπορεί κάποιοι άλλοι άνθρωποι να μην καταφέρουν να σταθούν στα πόδια του. Εξει, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Προσπαθώ να κάνω relate, να μπω σε κάποια θέση και δεν μπορώ καν να μπω στη θέση. Δεν, δεν μπορώ. Χ... Δεν χρειάζεται να μπούμε στη θέση του. Δεν χρειάζεται. Δεν έχουμε αυτή την. Απλά θα, την... θα ήθελα να πούμε πόσο θαυμάζουμε αυτά τα παιδιά, πόσο σπουδαία είναι, πόσο δυνατά και όπω λες, η επόμενη μέρα για αυτού του χαρακτήρε που είναι τόσο δυνατοί, είμαι σίγουρη ότι θα είναι. Εξίσου σπουδαία όσο εκείνα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμη. Αλλά έχουμε μακάρι, όσο χρόνο μακάρι αυτό να είναι έτσι και ένας επίλογος, αυτό το τόσο όμορφο που είπες, ότι τα θαυμάζουμε αυτά τα παιδιά, πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, τους θαυμάζουμε. Ξέρεις, μερικές φορές ακούω τα κακόμοιρα, τα παιδάκια, τα... δεν έχουν καμία ανάγκη τη λύπησή μας. Αυτά περάσαν από τι δύσκολε συνθήκε, στέκονται στα πόδια του, είναι εδώ, είναι μαζί μα, είναι κομμάτι τη κοινωνία μα. Πρέπει να συνδιαλλαγούμε μαζί του. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη λύπη σε αυτό. Δεν θέλουμε τον νύκτο. Πραγματικά αξίζουμε τον θαυμασμό μα. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε ακούσει. Στέφανο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω έρθει με σημειώσει άπειρε σελίδε για τον Στέφανο, αλλά νομίζω ότι είπαμε υπέροχα πράγματα. Θα ξαναπώ το 1056. Για οτιδήποτε σας προβληματίζει, μπορεί να έχετε 1% υποψία για κάτι. Πείτε το, κι α είναι λάθος. Και αν μας ακούνε και παιδιά, ναι. να πούμε ότι υπάρχει και το chat 1056. Mm. Ανώνυμα, κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους και μας στέλνουν ναι, πολλά παιδιά στην ηλικία τους, έφηβες και έφηβοι, σχεδόν καθημερινά, επικοινωνούν μαζί μα. Και ανάλογα με αυτό που μα λένε και με τη σύμφωνη γνώμη του, κάνουμε όλε τι απαραίτητε ενέργειε για να προστατευτούν και να τελειώσει η δύσκολη συνθήκη. Εδώ είμαστε, παιδιά. Κλείνω με αυτό. Στέφανα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το χαμόγελο που υπάρχει. Το ευχαριστώ είναι πολύ μικρή λέξη και το μπράβο και τα συγχαρητήρια για όσα κάνετε. Ξέρετε, τελικά κάποιοι άνθρωποι αλλάζουν τον κόσμο. Και εσεί το κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε, όπως είπα, σε αρχές Ιανουαρίου για να κάνουμε τον απολογισμό. Βέθε, ε? Βέβαια. Βέβαια, άκησα. Τέλεια. Αυτό το podcast και όλα τα podcast, λοιπόν, τα ακούτε φυσικά στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε εσείς τα podcast. Από εμένα, τη Μυρτοκάζη, πολλά φιλιά. Σας τονίζω και πάλι τη γραμμή 1056. 1056, βάλτε καλά στο μυαλό σα για οτιδήποτε σας προβληματίζει. Είναι παντεκεί σε 9 δευτερόλεπτα. Κάποιο έχει σηκώσει το τηλέφωνο. .gr. Το καλό να ακούγεται.